αυτό στην άποψή του για την σημερινή αναμέτρηση. Μάριε, ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε καλά για το μεγαλύτερο μέρος για την ΑΕΛ. Στο τέλος, ίσως προδόθηκε από την κούραση, ίσως λίγο η έλλειψη παιχτών. Δεν ξέρω, εσύ θα δώσεις. Καταρχάς, θέλω να σας συγχαρητήρια μου γιατί στην ομάδα της έφαγε την νίκη της σήμερα. Εντάξει, παλέψαμε, προσπαθήσαμε να παλέψουμε το παιχνίδι. Με κάποιες καλές άμυνες, αλλά δυστυχώς κολλούσαμε στην επίθεση, δεν τα καταφέραμε. Δηλαδή στο 57-57, όταν σιωσοφαρίσαμε την Μάντι Σέθα, μετά μας έκανε ένα σερία, δεν κάνω λάθος, 34-4. Και κάπου εκεί το παιχνίδι χάθηκε για μας. Η ΑΕΛ τώρα έχει δύο συνεχόμενες ήττες. Έχει ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι στη συνέχεια. Πώς βλέπεις τη συνέχεια την ΑΕΛ? Έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Γενικά όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Επόμενη αγωνιστική αν το ελπίζουμε την ΑΕΚ, μετά έχουμε τον Κεραυνό. Είναι παιχνίδια που θα τα παλέψουμε. Πηγαίνουμε για την νίκη σε κάθε παιχνίδι, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για λόγια. Πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο με πράξεις ότι θα προσπαθούμε να νικήσουμε το παιχνίδι και να παλεύουμε. Το καλό, το θετικό μάλλον για την ομάδα σου είναι πως υπάρχει και το κενό διάστημα το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχουν παιχνίδια λόγω του All-Star Game. Θεωρώ ότι θα έχει χρόνο και ο προπονητής σας να βάλει κάποια πράγματα στις προπονήσεις σας, αλλά και να επιστρέψουν οι τραυματίες και να γίνουν καλύτερα κάποια παιδιά που παίξαμε πρόβλημα σήμερα. Εντάξει, να αγωνιζόμαστε την ΑΕΚ στις 18 του μήνα και μετά ξαγωνιζόμαστε στις 4 του Γενάρη. Είναι μια ευκαιρία για μια μίνι προετοιμασία, μιας και δεν κάναμε στην αρχή γιατί η ομάδα άργησε να γίνει. Θα δουλέψουμε με τον προπονητή στις προπονήσεις και σίγουρα μετά τον Γενάρη, ακόμα και με την ΑΕΚ, θα δείτε μια διαφορετική ΑΕΛ. Επειδή της ευκαιρίας, θα ήθελα να καλέσω την Παρασκευή των κόσμων να έρθει στον Νίκο Σολομονίδης για την τιμητική του Παλάλα, το αξίζει. Και θέλω να ευχαριστήσω και επίσημα για όλα όσα μας έχει μάθει ο αρχηγός μας. Ήταν η τελευταία μου ερώτηση αυτή. Την Παρασκευή, λοιπόν, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, θα είναι αυτή η πολύ μεγάλη βραδιά για τον Γιώργο τον Παλάλα. Τι είναι ο Παλάλα για σένα? Ο Παλάλας είναι ο άνθρωπος που αγάπησα τον μπάσκετ. Από μικρός τον παρακολουθούσα, τον είχα πάντα σαν είδωλο. Γι' αυτό ξεκίνησα τον μπάσκετ. Εγώ είχα την τύχη να τον έχω και συμπαίχτη μου όταν ήμουν πιο μικρός στην ΑΕΛ και πέρσι ακόμη και προπονητή μου στην Εθνική. Εντάξει, έχω μάθει αρκετά από τον Γιώργο και σίγουρα έχω να μάθω ακόμη πάρα πολλά. Και το ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τον Μάριο τον Μονιάδη.